Θλίψη και οργή για το θάνατο του 20χρονου Νίκου Μαθιού που έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε μπάσκετ. Στο κέντρο υγείας στο Καρλόβαση δεν υπήρχε βάρδια στο ασθενοφόρο και έτσι εκείνο του ΕΚΑΒ έφτασε από την πρωτεύουσα της Σάμο με πάνω από μία ώρα καθυστέρηση. Ο καρδιολόγος Πέτρος Χατζιανδρέου ήταν εκείνος που έσπευσε να βοηθήσει το παιδί και περιγράφει τα τελευταία δραματικά λεπτά. Όταν πήγα ήταν σε... και κάνει ανακοπή εκείνη τη στιγμή και μετά από κάποιες προσπάθειες και με χρήση από την ειδωτή επανήλθε η καρδιά του. Χωρίς όπως να είχε επανέλθει η εγκεφαλική του λειτουργία. Περιμέναμε το ΕΚΑΒ, η αλήθεια είναι ότι το ΕΚΑΒ άργησε. Ο 20χρονος Νίκος Μαθιός πήγε το απόγευμα της Παρασκευής να παίξει μπάσκετ με τους φίλους του σε ένα γήπεδο στο Καρλόβαση όπως συνήθιζε. Οι φίλοι του τον είδαν να καταραίει, κάλεσαν βοήθεια αλλά και τον πατέρα του. Το ασθενοφόρο ήρθε περίπου μετά από μια μισή ώρα μετά το περιστατικό. Το παιδί ήταν πεσμένο μια μισή ώρα μέσα στο γήπεδο με τις βοήθειες των γιατρών εκεί και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ζωή. Όσο μπορέσαμε να το κρατήσουμε, τις είχε τις αισθήσεις το σαν οργανισμός, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Έπρεπε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ούτως ώστε το παιδί να φύγει με ασθενοφόρο με παροχή οξυγόνου. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ένας οδηγός του ασθενοφόρου του κέντρου υγείας, παρότι δεν είχε βάρδια, πήγε και πήρε το ασθενοφόρο και πήγε στο γήπεδο που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και από εκεί με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Άντεξε η καρδιά του 2 ώρες και στη ΜΕΤ. Διασωληνώθηκε και ίσως έκανε τη μία ανακοπή μετά την άλλη και στο τέλος κατέληξε το παιδί. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το κέντρο υγείας Καρλοβασίου ασθενοφόρο για όλο τον Αύγουστο υπάρχει μόνο τη νύχτα. Έτσι το μοναδικό του ΕΚΑΒ πρέπει να καλύψει όλο το νησί των 35.000 μόνιμων κατοίκων αλλά και τους τουρίστες που είναι εκεί αυτή την περίοδο. 19:55 δεχόμαστε το σήμα που μιλάει αρχικά για σπασμούς. 17 λεπτά μετά φτάνει στο σημείο του συμβάντος στο γήπεδο το τοπικό ασθενοφόρο. Μεταφέρεται ορθώς στον κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό στο κέντρο υγείας Καρλοβασίου. Εκεί ακριβώς θα είναι το δικό μας ασθενοφόρο 20:20, δηλαδή 25 λεπτά μετά την λήψη του σήματος και όχι μια μισή ώρα όπως λέγεται αυτές τις μέρες. Το τραγικό περιστατικό με το χαμό του 20χρονου φοιτητή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις στις υγειονομικές μονάδες της χώρας.